Περιφερειακό Συνέδριο με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση. Πάμε στο Γιώργο Γρηγοριάδη που βρίσκεται εκεί για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργο, σε ακούμε. Τα αίματα άναψαν επικίνδυνα πριν από λίγο, Νίκο, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να προσεγγίσουν το εκθεσιακό κέντρο. Ήρθαν σώμα με σώμα με τους άντρες των ΜΑΤ και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος που προσπαθούσαν να τους αποθήσουν με ασπίδες. Μάλιστα, υπήρξε και μια προσαγωγή ενός νεαρού. Κατάφεραν και του πέρασαν χειροπέδες, τον έριξαν κάτω στο έδαφος. Ο νεαρός όμως τελικά τους ξέφυγε, τον ακινητοποίησαν λίγα μέτρα πιο μακριά και μετά από διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλείς των αστυνομικών εδώ, τον άφησαν τελικά ελεύθερο. Η ένταση ήταν μεγάλη. Βλέπετε και τις εικόνες που καταγράψαμε τον οπερατέρ του Αντένα Στέφανο Κουζανίδη. Για περισσότερο από 5 λεπτά η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι. Ήταν η δεύτερη απόπειρα που έκαναν. Πρόκειται για εργαζόμενους της ΔΕΗ που έχουν στο πλευρό τους βέβαια και συνταξιούχους αλλά και φορείς της Κοζάνης που αντιδρούν στην πώληση της εταιρείας. Θέλησαν να προσεγγίσουν αρχικά τον εκθεσιακό χώρο όπου γίνεται το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού, με ένα φέρετρο μάλιστα συμβολίζοντας, όπως λένε, και την κηδεία, την ταφόπλακα της ΔΕΗ. Δεν τους επιτράπει να συνεχίσουν από τους άντρες της αστυνομίας. Είναι πάρα πολύ ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή βέβαια τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει, όπως βλέπετε και εσείς. Θα παραμείνουν όμως οι διαδηλωτές εδώ. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει σε λίγη ώρα μέσα στο εκθεσιακό κέντρο εδώ στα κύλα της Κοζάνης για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και οι διαδηλωτές θα παραμείνουν μέχρι να αποχωρήσει ο Πρωθυπουργός, με τους άντρες αστυνομίας βέβαια να παραμείνουν εδώ στο σημείο για την τάξη, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, Νίκο. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γρηγοριάδη.